Καλησπέρα σας. Δεν έχω μαζί μου χαρτιά, κείμενο, PowerPoint, γιατί θα σας μιλήσω μέσα από την καρδιά μου. Είμαι η Ελεονόρα Μελέτη, είμαι δημοσιογράφος. Δουλεύω στην ιδιωτική τηλεόραση ως παρουσιάστρια τα τελευταία 15 χρόνια. Έχω γεννηθεί και έχω μεγαλώσει στον Πειραιά. Έχω σπουδάσει γαλλική φιλολογία, μιλάω 5 ξένες γλώσσες. Είμαι παντρεμένη εδώ και 2 χρόνια, έχω μια κουρούλα 1,5 έτους. Σαν άνθρωπος είμαι πάρα πολύ ευαίσθητη, εξαιρετικά νευρική μερικές φορές, ειδικά όταν έχω άγχος, καλή ώρα όπως τώρα. Δεν είμαι πολύ κοινωνική, παρόλο που έχω κοινωνική συμπεριφορά. Δίπλα μου και γύρω μου θέλω πολύ λίγους ανθρώπους, γι' αυτό έχω και πολύ λίγους φίλους, δοκιμασμένους. Γι' αυτούς όμως μπορώ να δώσω τα πάντα. Είμαι πιστή φίλη. Ο γάμος, έτσι όπως εφαρμόζεται στην κοινωνία σήμερα, δεν είναι κάτι που με εκφράζει. Θεωρώ ότι είναι μια ξεπερασμένη ιδέα. Είμαι υπέρ του σύμφωνου συμβίωσης. Έχω κάνει ωστόσο πολιτικό γάμο. Υπερασπίζομαι το δικαίωμα των ομόφυλων ζευγαριών να υιοθετούν παιδιά. Γιατί θεωρώ ότι η παραδοσιακή μορφή οικογένειας δεν είναι η μόνη. Από την άλλη, είμαι εξαιρετικά καχύποπτη, επιφυλακτική με τους ανθρώπους, σχεδόν φοβική, κάτι που με κάνει να είμαι αμυντικά επιθετική όταν νιώθω ότι προσβάλλομαι. Με πνίγει το δίκαιο, με σκοτώνει το άδικο, μισώ το ψέμα, θέλω να λέω τα πράγματα με το όνομά τους. Και σας τα λέω όλα αυτά για να σας δώσω μερικά μόνο χαρακτηριστικά, θετικά και αρνητικά του δικού μου ήθους. Εάν κάποιος εξετάσει το ήθος μέσα από το πρίσμα της ηθικής, θα μπορούσε να πει ότι αυτά που λέω ακούγονται λίγο υπερφύαλα έως και εγωκεντρικά. Εάν όμως εξετάσουμε το ήθος μέσα από τον ορισμό που έχει δώσει ο Αριστοτέλης για το ήθος, που ουσιαστικά είναι αυτό το οποίο διαμορφώνεται μέσα μας από την επανάληψη και τον εθισμό σε συμπεριφορές, εθισμό όχι με την έννοια που τον αντιλαμβανόμαστε σήμερα ως την εξάρτηση από κάτι κακό, τότε θα καταλάβουμε ότι όλοι οι άνθρωποι έχουμε ήθος. Γιατί όλοι οι άνθρωποι έχουμε χαρακτήρα. Και ερχόμαστε σε επαφή με το ήθος από πολύ πολύ νωρίς στη ζωή μας. Πρώτα μέσα από την οικογένεια. Η οικογένεια είναι αυτή που θα αρχίσει να μας διδάσκει συμπεριφορές, τις οποίες μετά εμείς θα τις αφομοιώσουμε και θα βάλουμε τα πρώτα λιθαράκια για να διαμορφώσουμε και να διαπλάσουμε το δικό μας ήθος. Στη συνέχεια θα πάμε στο σχολείο. Είναι η πρώτη μικρή μικρογραφία, μάλλον, της έξω κοινωνίας. Θα έρθουμε σε επαφή με τη θρησκεία. Η θρησκεία και αν δεν διδάσκει ήθος και πολλές φορές πόσο οξύμορο μέσα από ανήθικους τρόπους. Μέσα από την ενοχή, μέσα από την τιμωρία, ακόμα και μέσα από τον ιερό πόλεμο. Μετά μας περιμένει η κοινωνία πλέον ως ενήλικες. Έχουμε φύγει από την σκέπη του σπιτιού μας και αντιμετωπίζουμε πλέον τους γύρω μας, την κοινωνία μας, τα ήθη, τα έθιμα, τους κανόνες. Η πρώτη φορά που θυμάμαι να απασχόλησε εμένα το ήθος ήταν όταν άρχισα να εργάζομαι. Μπήκα στον χώρο της δημοσιογραφίας το 2001. Ο μπαμπάς μου ήταν αυτός που επέμενε να γίνει δημοσιογράφος, γιατί θεωρούσε ότι έχω καλή πένα. Και ακολουθώντας τα μέσα της εποχής, που τότε δεν υπήρχε Google, προσπαθούσα να βρω δουλειά μέσα από αγγελίες. Ή πήγαινα και άφηνα το βιογραφικό μου σε διάφορα κανάλια. Ερχόμουν να αντιμέτωπε πολύ νωρίς με ένα κλισέ που αφορά στους δημοσιογράφους. Τότε οι δημοσιογράφοι είναι ρουφιάνοι, είναι γουρούνια, είναι χαφιέδες. Και όλα αυτά τα έχει και τόσο κομψά για να τα ακούει μια νέα κοπέλα που θέλει να κάνει την καριέρα της και τη αδρομία της στον χώρο αυτό. Δυστυχώς, όλα αυτά που άκουγα και τα οποία και εμείς στο ασυλλογικό ασυνείδητο το εισπράταμε και αλλιώς, λέγαμε και στις ταινίες. Οι δημοσιογράφοι είναι κάτι αδίστακτα όντα που δεν τους ενδιαφέρει τίποτα. Στο βωμό της τηλεθέασης του αποκλειστικού κάνουν τα πάντα. Ήμουν εκπαιδευόμενη όταν το 2001, ήταν Σεπτέμβριος, έχει γίνει ένα τεράστιο αεροπορικό δυστύχημα στην Ιταλία με πάρα πολλούς νεκρούς. Ο διευθυντής μου τότε και ο προϊστάμενός μου μου ζήτησε να βρω επαφή με τους συγγενείς των θυμάτων για να τους κάνω μια συνέντευξη, μια τηλεφωνική. Κατάφερα και βρήκα κάποια στοιχεία επαφής όντως από τους συγγενείς των θυμάτων και ως εκπαιδευόμενη ζήτησα τη βοήθεια του προϊστάμενού μου για το πώς θα διαχειριστώ τις δηλώσεις αυτές. Τι να ρωτήσω, πολύ απλά ρώτησα. Μου λέει, τι την ρωτήσεις. Θα ρωτήσεις πώς νιώθουν που έχασαν τον αγαπημένο τους. Λέω, πώς μπορεί να νιώθει ένας άνθρωπος που έχει χάσει τον αγαπημένο του. Δηλαδή, πώς μπορώ να κάνω αυτή την ερώτηση σε ένα χαροκαμένο άνθρωπο. Είχα τα στοιχεία μιας μαμάς που είχε χάσει το παιδί της εκείνη τη στιγμή. Προβληματίστηκα πάρα πολύ μέσα μου και δεν ξέρω, δεν ήξερα τι έπρεπε να κάνω. Έπρεπε όμως να φανώ αποτελεσματική, γιατί κρινόμουν εκείνη τη στιγμή ως δημοσιογράφος.
Το 2000 σπούδαζα στην Ιταλία, είχα κάνει ένα κόρσο γλωσσολογίας και είχα την χαρά να αποκτήσω πολλούς Ιταλούς φίλους. Σκέφτηκα λοιπόν να πάρω 2-3 από αυτούς, να τους εκφράσω το άγχος μου και τη θέση στην οποία βρισκόμουν και να τους ζητήσω, για να μην πάω με άδεια χέρια στον προϊστάμενό μου, να μου κάνουν στημένες μαϊμού τηλεφωνικές. Και όντως μετά από λίγα λεπτά είχα την τηλεφωνική στα χέρια μου από την υποτιθέμενη μητέρα που είχε χάσει το παιδί της, που πολύ ευγενικά μου έλεγε ότι δεν είναι σε θέση να σχολιάσει τίποτα. Δεν θα μπορούσα να τον βάλω να μου πει και κάτι παραπάνω. Εκείνη τη στιγμή, σύμφωνα με τους όρους και τους νόμους της ηθικής, είχα πράξει ανήθικα. Δεν είχα μάλλον υποδείξει επαγγελματικό ήθος. Είχα πει ψέματα. Από την άλλη, μέσα μου ένιωθα πάρα πολύ καλά με τον εαυτό μου. Γιατί με βάση το δικό μου ήθος, ήμουν σωστή απέναντι σε μια μάνα που είχε χάσει το παιδί της. Δεν την είχα φέρει σε δύσκολη θέση. Δεν έξυνα την πληγή της. Έδωσα την τηλεφωνική, κρίθηκα πάρα πολύ αποτελεσματική και όλα ήταν καλά. Από τότε, κλήθηκα να αντιμετωπίσω και άλλες τέτοιες προκλήσεις στην ζωή μου και μέσα στη δουλειά μου κυρίως. Όπως το 2008, όταν εγώ είχα αποφασίσει να αποσύρθω από τον χώρο, το γιατί θα σας το πω αμέσως. Ενώ λοιπόν έχω πάρει την απόφαση να κάνω πίσω, δέχομαι μια πολύ δελεαστική πρόταση. Δελεαστική όχι από οικονομικής πλευράς, γιατί εγώ αγαπώ πάρα πολύ τη δουλειά μου, μου δίνει χαρά και ικανοποίηση και δεν είναι το κριτήριο το χρήμα. Μου είχαν ζητήσει να παρουσιάσω μια gossip εκπομπή. Gossip εκπομπή το 2008 ήταν το είδος που αγαπούσε ο κόσμος. Τώρα, εδώ, ανοίγουμε και μια άλλη παρένθεση. Τελικά η τηλεόραση πλαθεί ήθος μέσα από αυτά που δείχνει ή το κοινό μέσα από αυτά που βλέπει πλαθεί το ήθος της τηλεόρασης. Αυτό το ερώτημα εμένα μου κάνει λίγο έκανε κότα το αυγό ή το αυγό την κότα. Έχεις δύο επιλογές. Για τους ανεύθυνους της τηλεόρασης που κοιτάνε μέσα από αυτή να εξασφαλίσουν δικά τους προσωπικά ωφέλη, ισχύει το ότι το κοινό πλάθει το ήθος της τηλεόρασης. Οπότε βολεύομαι σε αυτό που μου ζητάει το κοινό και του δίνω ό,τι θέλει, ακόμα και αν είναι σκουπίδι. Για αυτούς όμως που θεωρούν ότι η τηλεόραση δεν είναι τσιφλίκι των εποχών και της αυτοκυριαρχίας, σαφώς υπάρχει και η επιλογή. Σε αυτό που θα παρουσιάσουμε ή ακόμα και στον τρόπο που θα το παρουσιάσουμε. Εδώ προκύπτει και ένα άλλο θέμα, το κατά πόσο, εν πάση περιπτώσει, γίνονται σωστά και οι έρευνες τηλεθέασης και κατά πόσο πρέπει να αναπροσαρμοστούν στα δεδομένα της εποχής και η ψυχολογία του κόσμου όταν βλέπει τηλεόραση. Κλείνει παρένθεση. Μου είχαν λοιπόν προτείνει να κάνω αυτή την gossip εκπομπή. Ήξερα ότι αν πω όχι θα μείνω εκτός χώρου. Και το είπα. Και μου λέει ο διευθυντής μου, μα γιατί. Λέω, γιατί εγώ δεν μπορώ να κάτσω σε μια καρέκλα, να με βλέπει ο κόσμος και να αρχίζω να σχολιάζω ανθρώπους, να τους κρίνω για αυτά που λένε, για αυτά που κάνουν, για αυτά που νιώθουν, για τις καλές και κακές στιγμές τους. Και μου λέει, κάντο όπως θες εσύ. Δεν ήταν το δικό μου το ήθος που μου έλεγε, μην το κάνεις. Ήταν το ήθος άλλων ανθρώπων που για χρόνια μου έδειχναν τι δεν θέλω να είμαι και πώς δεν θέλω να είμαι. Το 2005 όταν βγήκα στο γυαλί μέσα από τον πρωινό καφέ, για 3 ολόκληρα χρόνια, η οικογένειά μου και εγώ καλούμασταν να ζήσουμε ένα ανελέητο, βρώμικο και ανήθικο τηλεοπτικό bullying. Για 3 ολόκληρα χρόνια δεν ήθελα να βγαίνω από το σπίτι μου. Ήμουνα στα πρόθυρα κατάθλιψης κλεισμένη μέσα στον εαυτό μου. Γιατί καθημερινά έβλεπα ανθρώπους που δεν με γνώριζαν καθόλου, δεν είχαν ιδέα ποια είμαι, να με σχολιάζουν με τον κυριότερο τρόπο. Να λένε ευτελή πράγματα για μένα, έφταναν σε σημεία του διασυρμού και εγώ να μην μπορώ να υπερασπιστώ την αλήθεια μου και τον εαυτό μου. Και δεν ήθελα να φέρω κανέναν σε αυτή τη θέση. Από την άλλη, όπως είχε πει και ο διευθυντής μου, είχα την επιλογή. Είχα την επιλογή να το κάνω με τον τρόπο μου. Και το έκανα με τον τρόπο μου. Για 8 ολόκληρα χρόνια αυτή η εκπομπή ήταν η πρώτη σε τηλεθέαση. Με πολύ, πολύ, πολύ ψηλά νούμερα τηλεθέασης και με ανθρώπους οι οποίοι δεν εξέφρασαν ποτέ κανένα παράπονο για όλα όσα είχαν υποθεί από εμάς που κάναμε gossip εκπομπή. Θέλανε όλοι να έρθουν και να μιλήσουν σε αυτή την εκπομπή, γιατί απλά δεν φοβόντουσαν για το δικό τους διασυρμό. Μετά, με τα χρόνια, βέβαια, άλλαξα. Άλλαξα κι εγώ, άλλαξαν και τα πράγματα και τώρα πλέον με ενδιαφέρει μέσα από τη δουλειά μου πραγματικά να αναδεικνύω το ήθος των ανθρώπων. Και αυτό το πετυχαίνεις μέσα από μια συνέντευξη. Ο άλλος ξεδιπλώνει το δικό του το ήθος. Και αυτό είναι πολύ ωραίο. Είχα τη χαρά και την τύχη να γνωρίζω πολλούς από αυτούς που με είχαν πιάσει στο στόμα τους και με είχαν σταυρώσει εντός εισαγωγικών. Κάποιοι από αυτούς ήταν καλοί άνθρωποι.
Ήταν οικογενειάρχες. Ήταν ευγενικοί, με βλέπανε και συστηνόντουσαν με χαρά, λες και είμαστε φίλοι. Κάποιοι άλλοι ήταν αυτό που πραγματικά εμφάνιζαν και στην τηλεόραση. Άνθρωποι με μια μαύρη σκιά ή εθισμένοι, αν θέλετε, στο να θέλουν να προκαλέσουν πόνο, να μιλήσουν άσχημα, γιατί αυτό είχαν διδαχτεί. Αυτή είναι μια εύκολη κατηγορία, τη βγάζουμε έξω. Το πρόβλημα ήταν οι άλλοι. Αφού λοιπόν ήταν καλοί άνθρωποι, οικογενειάρχες, πώς διαπραγματευόντουσαν το ήθος τους τη στιγμή που κάναν τηλεόραση? Γιατί δεν μένανε πιστοί σε αυτό που ουσιαστικά είχαν μέσα τους? Αυτό το ερώτημα το έχουν θέσει άπειροι αναλυτές και φιλόσοφοι. Δεν είμαστε οι μόνοι που καθόμαστε τώρα και το σχολιάζουμε. Και δεν νομίζω ότι έχει δώσει και έχει καταφέρει ποτέ κανείς να δώσει απάντηση. Ο Αμερικανός ψυχολόγος Γκόλμπερτ κάποτε είχε πει ότι ο άνθρωπος έχει τρία στάδια ηθικής. Το ένα τον κάνει να φέρεται ηθικά γιατί έχει να αποκομίσει από αυτό, έχει να ανταμυφθεί, έχει να πάρει κάτι. Το δεύτερο στάδιο ηθικής τον θέλει να φέρεται ηθικά για να μην νιώσει παράτερος, για να ενσωματωθεί και να απορροφηθεί, για να μην απορριφθεί. Το τρίτο στάδιο ηθικής το κατακτά γιατί απλά θέλει. Γιατί θέλει να είναι, να σκέφτεται και να φέρεται όπως θέλει. Ο Γκόλμπερ επιμένει ότι ο άνθρωπος κατακτά σίγουρα το πρώτο και το δεύτερο στάδιο. Δεν είναι βέβαιος ότι όλοι κατακτούν το τρίτο. Πάλι μετά, φιλόσοφοι, ερευνητές, μελετητές ασχολούνται γιατί δεν κατακτάει κάποιος το τρίτο στάδιο. Και αν σας ρωτήσω γιατί κάποιος δεν κατακτά αυτό το τρίτο στάδιο, είμαι σίγουρη ότι ο καθένας θα μας δώσει και μια διαφορετική τελείως απάντηση. Διότι δεν υπάρχει απάντηση σε αυτό το ερώτημα. Όταν βλέπουμε τα πάντα μέσα από το πρίσμα της ηθικής, είναι πάρα πολύ εύκολο να αποφασίζουμε αν κάποιος είναι ηθικός ή ανήθικος. Ακολουθεί τους κανόνες? Ακολουθεί τη διδολογία? Σέβεται τα ήθη και τα έθιμα? Είναι ηθικός? Δεν το κάνει? Είναι ανήθικος? Αλλά προσέξτε όμως, το τι είναι ηθικό για την Ελλάδα δεν είναι ηθικό για μια άλλη χώρα. Το τι είναι ηθικό για τον χριστιανισμό δεν είναι ηθικό για μια άλλη θρησκεία. Άρα ουσιαστικά ούτε από το πρίσμα της ηθικής είμαστε πάντα και όλοι ηθικοί. Η ηθική εξαρτάται από εξωγενείς παράγοντες. Εξαρτάται από κανόνες, από νόμους, από παραδόσεις. Και έχουν σαν στόχο όλα αυτά να οχλαγωγήσουν, να μαζέψουν μια κοινωνία και να τη βάλουν σε ένα δρόμο πολύ συγκεκριμένο, που τον θέλουν αυτό το δρόμο για να λειτουργεί ειρηνικά και ομαδικά αυτή η κοινωνία. Αυτά όμως αλλάζουν. Αλλάζουν αυτοί οι εξωτερικοί παράγοντες, άρα αλλάζει και η ηθική. Το ήθος έχει μόνο εσωτερικά κίνητρα. Έχει ποιοτικά και όχι ποσοτικά χαρακτηριστικά. Είναι μέσα μας. Το θέμα είναι, διαμορφώνεται, μεταλλάσσεται? Το διαπλάθουμε μόνο μια φορά και εφάπαξ έχουμε το ίδιο ήθος για όλη μας τη ζωή? Ή καλούμαστε μέσα από διλήμματα και προκλήσεις να αναπροσαρμόζουμε ακόμα και τα ίδια μας τα πιστεύω? Ξέρετε κάτι, αν πριν από κάποια χρόνια με ρωτάγανε αν θα έκανα κάτι κακό σε κάποιον συνανθρωπό μου, αν θα έκλεβα, ας πούμε, για παράδειγμα, θα του έλεγα ότι δεν υπάρχει περίπτωση εγώ να κλέψω. Σήμερα σκέφτομαι ότι αν το παιδί μου κάποια στιγμή δεν είχε να φάει, ναι, νομίζω ότι θα έκλεβα. Όπως και όλοι όσοι έχετε παιδιά από εδώ μέσα, θα μπορούσατε να απαντήσετε το ίδιο. Επομένως, δεν μπορούμε να κρίνουμε εμείς το ήθος κάποιου άλλου ανθρώπου, γιατί δεν έχουμε κοινούς παρανομαστές όσον αφορά στο ήθος. Έχουμε κοινούς παρανομαστές μόνο όσον αφορά στην ηθική. Και πάλι με παρεκκλήσεις. Από εκεί και έπειτα, το ήθος είναι κάτι τελείως προσωπικό, είναι το δικό μας δέρμα, είναι η δική μας ψυχή, είναι όλα αυτά τα οποία εμείς διαμορφώνουμε μέσα από την εμπειρία μας, μέσα από τις διδαχές που έχουμε δεχτεί, μέσα από τα βιώματα και από την κρίση μας. Και γι' αυτό κανείς δεν μπορεί να απαντήσει στο ερώτημα αν ένας άνθρωπος με ηθική σκέψη μπορεί να είναι πάντα ηθικός και πιστός στις αρχές του. Έχουμε όμως ένα βασικό προνόμιο ως όντα. Έχουμε το δικαίωμα της επιλογής. Της επιλογής σε οτιδήποτε σκεφτούμε, σε οτιδήποτε κάνουμε, σε οτιδήποτε θέλουμε να πράξουμε. Και το ήθος είναι αυτό. Το ήθος είναι η ανάγκη μας να είμαστε κάπως, ακόμα και όταν οι άλλοι δεν το ξέρουν ή δεν το βλέπουν. Ενώ η ηθική
είναι το κουστούμι που επιλέγω να φορέσω έτσι ώστε να είμαι αποδεκτός, σωστός και ενάρετος στα μάτια των άλλων. Και μέσα μας είμαι και μαύρος. Γι' αυτό λοιπόν να ξέρετε ότι η απάντηση στο ερώτημα αυτό για τον κάθε ένα εδώ σε εσάς είναι καθαρά προσωπική. Και να ξέρετε και να θυμάστε ότι όλοι έχουμε επιλογές. Έχουμε επιλογές για το αν θα είμαστε ένας σπόρος ο οποίος θα αναπτυχθεί και θα γίνει ένα όμορφο λουλούδι, αν θα είμαστε ένας ανθός που θα καταλήξει να μεταλλάσσεται και να μετεξελίσσεται σε έναν κάκτο, ή αν θα είμαστε ένας καρπός ο οποίος θα έχει τη δυνατότητα, ανάλογα με τις εποχές, να προσαρμόζεται, να αλλάζει και να εξελίσσεται. Σας ευχαριστώ πολύ.